Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θέλουμε καταρχήν να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σήμερα Σάββατο του Σταυρού είναι μια δύσκολη μέρα και φαίνεται ότι επηρέασε και την αρχική προσέλευση. Κυρία και κύριοι και κύριε βουλευτέ. Κύριοι, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου, κύριε εκπρόσωποι των πολιτικών φορέων, κύριε εκπρόσωποι παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, κύριε πρόεδρε ιατρικών συλλόγων που μας έχετε έρθει και από αρκετές γύρω περιοχές, από το Αγρίνιο, από τον Πύργο, από την Άρτα, από την Αμαλιάδα, κύριε εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, κύριε εκπρόσωποι εθελοντικών φορέων στον χώρο της υγείας, κυρία εκπρόσωπος από τα Dr. Πρίνου, κυρία Άλκης της Πρίνου, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην εναρκτήρια συνεδριακή εκδήλωση του Φόρουμ Υγείας που διοργανώνει η Οικονομική Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, το Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλίας. Η σύνδεση του ευρύτερου χορού της υγείας με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής είναι η διαρκής αναζήτηση των εκδηλώσεων του Φόρουμ Υγείας και αυτό θα επιχειρηθεί και στη φετινή 7η ετήσια διοργάνωσή του. Ειδικότερα στις φετινές εκδηλώσεις που έχετε, όπως έχετε ενημερωθεί, θα αναδειχθούν δύο επίκαιρες θεματικές ενότητες με ευρύτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας που είναι οι νέες τάσεις στην υγεία και ο εθελοντισμός και η πρόληψη. Στο αναλυτικό πρόγραμμα που συνοδεύει την πρόσκληση, αλλά και στον εβδομαδιαίο Σύμβουλο Επιχειρήσεων που κυκλοφόρησε χθες και σας διανεμήθηκε στη γραμματεία του συνεδρίου, όπου φιλοξενείται και ένα εκτενές αφιέρωμα για τη σημερινή εκδήλωση, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θέματα και τους ομιλητές των πρωινών και των απογευματινών συνεδριών. Τα θέματα που έχουμε θέσει προς συζήτηση φέτος δεν αφορούν ένα μακρινό μέλλον και δεν είναι για λίγες ελίτ. Αφορούν το σήμερα και το κοντινό αύριο, αφορούν την υγεία όλων μας και βεβαίως αφορούν και την οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα φανεί καθαρά και μέσα από τις εισηγήσεις εκλεκτών ομιλητών, καταξιωμένοι όλοι τους επιστήμονες στον χώρο τους, που θα αναλύσουν με όσο το δυνατόν πιο κατανοητή γλώσσα, όπως τους έχουμε ζητήσει άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για ένα αμυγές επιστημονικό συνέδριο, αλλά πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει βάση του τον αναπτυξιακό διάλογο και την προοπτική. Θα μας μιλήσουν με τη γλώσσα του κύρους τους για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον στην υγεία μας. Ειδικότερα για την ενότητα που θα ακολουθήσει των χαιρετισμών, νέες τάσεις και προκλήσεις στην υγεία, ήδη αναφέραμε ότι τρέχουν με τα τέτοια ταχύτητα και πλέον εισχωρούν κυριολεκτικά στην καθημερινότητά μας και ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει και υψηλή προτεραιότητα στις πολιτικές στην υγεία αλλά και στα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Όχι μόνο από την πλευρά της υγείας αλλά και των ευκαιριών στην ανάπτυξη που δημιουργεί μια τέτοια εξέλιξη. Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούμε και όσα θα συζητηθούν στην απογευματινή ενότητα εθελοντισμός και πρόληψη. Ειδικά για την ενότητα αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό μια προεργασία με τους εκπροσώπους από τους βασικούς πρωταγωνιστές σε αυτόν τον χώρο που είναι οι εθελοντικοί φορείς υγείας στην περιοχή. Αξίζει να σχολιάσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο και μέσα από τους δεκάδες φορείς που δραστηριοποιούνται πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας κινητοποιούνται και θα έλεγα ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα δυναμικά της περιοχής μας. Με ενδιαφέρον τόσο για τις ασθένειες που τους ευαισθητοποιούν και τους συλλογικοποιούν, όσο και γενικότερα για την πρόληψη και την πρόοδο του τόπου μας, όπου ζουν οι ίδιοι με τις οικογένειές τους. Αξίζει να τους ακούσουμε, όπως και οι ίδιοι αξίζει να ακούσουν τους ειδικούς. Και μέσα από αυτή την όσμωση να προκύψει πρόοδος, που σε ό,τι μας αφορά θα πρέπει να στοχεύσει σε μια ακόμη περισσότερο συντονισμένη δράση όλου αυτού του επιτρέψαμε να το πω κινήματος εθελοντών στην υγεία, μαζί ή και αρκετές φορές απέναντι από τους αρμόδιους. Θέλουμε από τη θέση αυτή ως οργανωτές να ευχαριστήσουμε τις διοικήσεις όλων των εθελοντικών συλλόγων που ανταποκρίνονται μόνιμα στο Φόρουμ Υγείας στα καλέσματά μας και συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία του Φόρουμ Υγείας.
Μάλιστα, ορισμένοι από τους ομιλητές που θα ακολουθήσουν ήταν και προτάσεις αυτές τις συναντήσεις στην προεργασία του Φόρουμ Υγείας από τους ίδιους τους εθελοντικούς φορείς υγείας. Θα μου επιτρέψετε, αν και είναι πολύ, γιατί αξίζει τον κόπο, να αναφερθώ ονομαστικά σε αυτούς τους φορείς. Είναι ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Το παράρτημα Πάτρας της Ελληνικής Αντικακινικής Εταιρείας, Άλμα Ζωής. Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Κλίνης Κατά Πλάκας. Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. Πανελλήνια Αντικοφωτική και Λογοθεραπευτική Οργάνωση Πάλο. Παράρτημα Νομιμού Αχαΐας του Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω. Σύλλογος Ατόμων με Σαχαρό Διαβήτη Πάτρας Ζωή Γλυκιά. Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας. Γυριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατροί του κόσμου. Δανειλίδα Φιλανθρωπικός Σύλλογος. Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοφών και Βαρύκων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Πατρών και Θεά Θεραπευτική Μονάδα Εφήβων Πάτρας, Κέντρο Παιδικής Μέρημνας Θηλαίων Πατρών, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Αχαΐας, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Παράρτημα Πάτρας, Κιβωτός Αγάπης Γαλήνη Αναπήρων Παιδιών, Κίνηση Πρόταση, Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πάτρας, ο ΚΑΝΑ Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νευροπαθών, Πανελλήνιο Σύλλογος Παραπληγικών Παράρτημα Αχαΐας, Σόψη Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Χάρη σε Ζωή και Δμό, Ελληνική Ένωση Κλήρυνση Κατά Πλάκας, Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας, ΜΚΟ Φροντίζω, Το Χαμόγελο του Παιδιού και Σωματείο Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας Σύνφα Αχαΐας. Στον αντιπροσωπευτικό χώρο στην είσοδο του συνεδρίου υπάρχουν σημάνσεις και ενημερωτικό υλικό από τους περισσότερους από τους προαναφερθείς συλλόγους και πρόθυμα μέλη τους για την ενημέρωση για το έργο τους. Τελειώνοντας, να σημειώσουμε ότι το 7ο Φόρουμ Υγείας υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και χορηγή του είναι το Θεραπευτήριο Ολύμπιον, η Γενική Κλινική Πατρών, η Βιομηχανία CBL, όπως προανέφερα τα Dr. Πρίνου που αντιπροσωπεύονται και από την κυρία Άλκης της Πρίνου και έχουν, να το σημειώσω αυτό, σε λίγο και μία παράλληλη εκδήλωση σε μία γειτονική αίθουσα για την προληπτική ιατρική με ομιλήτρια την κυρία Πρίνου, το Knows Mock Team, τα πολυκατέστηματα Απλόπολης, η τουριστική πλατφόρμα Holiday Emotions και τα Unitype Vita και Μη Σουβαλιώτης. Χορηγή επικοινωνίας είναι η εφημερίδα Γνώμη και ο ιστότοπος The Best. Για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές και τις συντονίστριες των δύο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, τη δημοσιογράφο την κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη, που σε λίγο θα πάρει και τη θέση της, και στην απογευματινή συνεδρία τη δημοσιογράφο, την κυρία Νατάσα Ράγιου. Προσωπικά να ευχαριστήσω θερμά για την άριστη συνεργασία μας και την διοίκηση και την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Άννα Μαστοράκου, όπως και την διοίκηση και την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας και Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Από το Σύλλογο αυτό είναι και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου και θα είναι ομιλητής της σημερινής μας συνεδρίας, την κυρία Αμαλία Παπαδοπούλου. Ειδική αναφορά να μου επιτραπεί να κάνω και στην γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου και στον γραμματέα τον κύριο Κακαβά για την πολύ ουσιαστική συμβολή τους στην προσπάθειά μας. Βεβαίως, αξίζει και αυτήν την ιδιαίτερη μέρα ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους σας για την παρουσία σας και την προσοχή σας. Θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Μαστοράκου, εκ μέρους των συνδιοργανωτών, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό, όπως και την κυρία Παπαδοπούλου, και να περάσουμε μετά στους χαιρετισμούς. Ευχαριστώ και πάλι θερμά. Καλημέρα και από μένα, αξιότιμοι βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Διοικητά, κύριε Πρόεδρε των Ιατρικών Συλλόγων, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνουμε σήμερα. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά στο πρωινό θα δούμε τι έρχεται, τι μας φέρνει το μέλλον της ιατρικής. Και το απόγευμα θα είναι ουσιαστικά μια στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στους ασθενείς,
στην πρόληψη, στο πώς μπορεί κανείς με τον θελοντισμό να προσεγγίσει αυτό το επίμαχο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαλένιο για τη μακρόχρονη συνεργασία που έχουμε και το Σύμβολο Επιχειρήσεων και την κυρία Παπαδοπούλου. Πραγματικά είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί σε αυτό το φόρουμ και ευελπιστούμε κάθε φορά να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος. Φέτος, λοιπόν, πιστεύω ότι ανεβάσαμε λίγο το επίπεδο. Οργανώσαμε πολλές συναντήσεις με τους φορείς των ασθενών, τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πλαισιώνουν και μας πλαισιώσανε σε αυτό το ταξίδι, ώστε να γίνει πολύ πιο οργανωμένα και πιο σωστά με τις δικές τους παρεμβάσεις και τη δική τους συμμετοχή. Το 1997 υπήρχε ένα σημαδιακό γεγονός στην ιστορία. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο Deep Blue, κέρδισε τον Γκάρι Κασπάροφ σε ένα αγώνα σκάκι. Ήτανε μια ιστορική μέρα για την ανθρωπότητα, διότι εκεί αναμετρήθηκε ο άνθρωπος πρώτη φορά με τη μηχανή και κέρδισε η μηχανή. Πολλά χρόνια πίσω, το 1950, ο Άλαν Τούρινγκ έκανε μια δοκιμασία, στην οποία έβαλε έναν εξεταστή, είναι η γνωστή δοκιμασία Τούρινγκ, ένα εξεταστή να εξετάσει έναν άνθρωπο και μια μηχανή. Όταν λοιπόν ο εξεταστής θα έφτανε στο σημείο να μην διακρίνει τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε αυτή η μηχανή θα λεγόταν ευφυής και θα είχαμε την εισαγωγή μας στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι το μέλλον, το οποίο δεν είναι μέλλον, είναι εδώ. Είναι εδώ κοντά μας και αρκεί εμείς να το αγγίξουμε. Η εξατομικευμένη ιατρική έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η νανοιατρική συρριχνώνει κυριολεκτικά το γιατρό σε υποκυτάριο επίπεδο και φέρνει πολύ καινοτόμες θεραπείες. Το πρωινό λοιπόν θα είναι αφιερωμένο σε αυτά τα όμορφα πράγματα που έρχονται και για τους ασθενείς, τις καινοτόμες θεραπείες, την κλινική έρευνα, τι έχει να αποδώσει καρπούς πάρα πολύ σύντομα. Στο ένα μακρινό μέλλον ή κοντινό μέλλον θα έχουμε εικόνες avatar, όπου ένα ολόγραμμα ενός γιατρού σε μια κριτική περιοχή, ένα νησί, θα συνομιλεί με τον ασθενή, θα τον ακούει και θα του μιλάει. Η τηλεγιατρική μπορεί να αξιοποιηθεί στη χώρα μας και η χώρα μας προσφέρεται για αυτή την μεθοδολογία. Παρόλο την τεχνολογία, υπάρχει κάτι που δεν αντικαθίσταται από τη μηχανή, που είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι ανθρώπινη, η πρόληψη πρέπει να την αγκαλιάζουμε όλοι. Η χώρα μας έχει ένα στοιχείο που την καθιστά πέμπτη σε ταχύτητα δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού μας, πάρα πολλές χρόνιες ασθένειες. Άρα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εάν καταφέρουμε και δαμάσουμε 5 παράγοντες κινδύνου, κάπνισμα, αλκοόλ, παχυσαρκία, διατροφή, άσκηση, τότε το κέρδος και για την πολιτεία, αλλά και για τους πολίτες, είναι τεράστιο. Σε αυτό το ταξίδι, λοιπόν, καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, ώστε να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλους. Θυμίζω σε όλους ότι ο Σεπτέμβρης είναι μήνας εμβολιασμών. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ουσιαστικά κηρύξει την έναρξη κάποιων προγραμμάτων δημόσιας υγείας και θα είμαστε πραγματικά αρρωγοί εμβολιαστικού κινήματος ως απάντηση στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Επομένως, θα είμαστε κοντά στους πολίτες και στους γιατρούς, ώστε πραγματικά να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο που είναι πολύτιμο. Με αυτά τα λίγα, για να μην σας κουράσω, καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, των κομμάτων του Δήμου Πατραίων, αγαπητοί φίλοι. Το 7ο Φόρουμ Υγείας είναι η συνέχεια της επικοινωνίας μας με τόσο ως επιστημονικοί φορείς, όσο και ως πολύτιμοι συνεργάτες με τους πολίτες και τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας. Το φετινό του θέμα, σε ό,τι αφορά τη φυσικοθεραπεία, έρχεται να βάλει την παράμετρο της εξαποστάσεως συνεργασίας με το φυσικοθεραπευτή. Είναι μία κατάσταση η οποία στο εξωτερικό έχει ήδη βρει έδαφος. Το λέμε τηλεφυσικοθεραπεία μεν, αλλά χρησιμοποιώντας την αρχαία
το αρχαίο πρόθεμα τι λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά είναι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω διαδραστικών ηλεκτρονικών διαδικασιών για την ουσιαστικά προσήλωση, θα λέγει κανείς, του ασθενή, του ανθρώπου ο οποίος χρειάζεται την υπηρεσία της φυσικοθεραπείας στην θεραπεία του. Μέσα από αυτήν την διαδικασία δεν θέλουμε να απομακρύνουμε τον άνθρωπο από τις υπηρεσίες της ιατρικής, της υπηρεσίας φυσικοθεραπείας, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι συνεχίζεται η όποια μορφή θεραπείας μετά την αρχική πρώτη προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, είναι σαφές ότι καλύτερα να συμμετέχουμε, να είμαστε ενημερωμένοι για να γνωρίζουμε τι μπορούμε να αποφύγουμε και τι μπορούμε να ωφεληθούμε από τις ιατρικές και φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες. Εύχομαι να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα από το σημερινό Φόρουμ Υγείας, επικοδομητικά για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαδοπούλου. Πριν περάσουμε στους χαιρετισμούς φορέων, να ενημερώσω και τους ομιλητές ότι η σημερινή μας εκδήλωση και η πρωινή και η απογευματινή μεταδίδεται live streaming μέσω του μηχανισμού του Ionian Channel. Όλα αυτά τα μηνύματα ενδιαφέρουν πολύ περισσότερους και από όσους είμαστε και εμείς θα προσπαθήσουμε και με αυτή τη μετάδοση αλλά και με την ύπαρξη στο διαδίκτυο όλων των ομιλιών που θα ακολουθήσουν να διαδοθεί στο δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό όλα όσα θα κουβεντιαστούν εδώ και βεβαίως και ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων και τα συνεργαζόμενα μέσα θα συμβάλλουν πάρα πολύ στην επικοινωνία της σημερινής μας εκδήλωσης. Αναμορφώνοντας με βάση και τις παρουσίες που υπάρχουν τον προγραμματισμό των χαιρετισμών, θα ξεκινήσουμε τον πρώτο χαιρετισμό με την Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι, αγαπητό Προεδρείο, είναι μεγάλη χαρά για μένα να απευθύνω χαιρετισμό στο 7ο Φόρουμ στην Πάτρα, που στόχο έχει τη σύνδεση του ευρύτερου χώρου της υγείας με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. Διαπίστωσα ότι στις φετινές εκδηλώσεις κυριαρχούν δύο θεματικές ενότητες, της πρόληψης και εθελοντισμού, καθώς και νέες τάσεις στην υγεία, όπως οι νέες τεχνολογίες υγείας και η εξατομικευμένη ιατρική. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η ταχεία πρόοδος της επιστήμης οδηγεί σε προσεγγίσεις που τοποθετούν τον ασθενή στο κέντρο της υγειονομικής περίθαλψης, αναπτύσσοντας στοχευμένες διαγνωστικές, θεραπευτικές και προληπτικές στρατηγικές. Απαιτείται παροχή γνώσεων υψηλού επίπεδου για την κατανόηση και ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τόσο για το σχεδιασμό όσο και την εκτέλεση ανάλογων στρατηγικών και προγραμμάτων που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Καινούργιες έννοιες εισάγονται στην επιστήμη της ιατρικής και στον τομέα της υγείας, έννοιες όπως η τεχνητή νοημοσύνη που ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, που όπως φαίνεται θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη αρχίσει να διδάσκεται ως ύλη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ιατρική εξελίσσεται συνεχώς ως επιστήμη με σημαντικά ωφέλη για τον άνθρωπο. Φυσικά οι ασθενείς θα χρειάζονται πάντα την ενσυναίσθηση του γιατρού, κάτι που δεν μπορούν να τα κάνουν τα μηχανήματα, καθώς πάντα θα υπάρχουν πτυχές φροντίδας που τα μηχανήματα δεν μπορούν να παρέχουν. Η σχέση γιατρού-ασθενούς περιλαμβάνει εμπιστοσύνη, σεβασμό και ευθύνη που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τις μηχανές. Είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε την έγκαιρη παρουσία της χώρας μας στα νέα πεδία έρευνας που παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον και αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών. Η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει σε καινοτόμες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δράσεις που θα διαμορφώσουν το χάρτη της σύγχρονης ιατρικής. Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση της υγείας στη χώρα μας παραμένει ως επιτοπλίστων, ίδια και απαράλλακτη όπως είχα την ατυχία να διαπιστώσω πολύ πρόσφατα.
Δημόσια νοσοκομεία που στερούνται στοιχειωδών κανόνων συμπεριφοράς και αξιοπρέπειας έναντι των ασθενών. Είναι αλήθεια βέβαια ότι το φιλότιμο και ο επαγγελματισμός κάποιων εργαζομένων κρατούν όρθιο ακόμα το σύστημα. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, δομές που υπολειτουργούν φέρνουν τα νοσοκομεία στα όρια του λειτουργικού blackout. Το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, εξουθενωμένο, κάνοντας επίπονες και αγωνιώδεις προσπάθειες να παρέχει φροντίδα στον ασθενή και να κρατήσει όρθια τη λειτουργία των νοσοκομείων. Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού είναι συνθήκες που δεν συμβάλλουν με ένα σύγχρονο νοσοκομείο ευρωπαϊκής χώρας. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή πολιτικής. Χρειάζεται μια πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Μακριά από ανέφικτες υποσχέσεις με συστηματική εργασία, γυρίζουμε σελίδα στο χώρο της υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Αλεξοπούλου. Παρακαλώ τον κύριο Μάρκο. Κυρία Αλεξοπούλου και ο κύριος Μάρκο είναι νέοι βουλευτές Αχαΐας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στο έργο τους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οφείλω να συγχαρητήρια στο Σύμβουλο για την συνεχή παρουσία του σε αυτή τη δραστηριότητα και νομίζω ότι η συμβολή του είναι κυρίως σε αυτόν τον κατακλυσμό που πλέον στις μέρες μας υπάρχει όσον αφορά την πληροφορία περί την ιατρική. Εξηγούμε. Είναι περίπου δεδομένο ότι ανά 5 χρόνια αλλάζει η βασική γνώση στην ιατρική πάνω από το 50%. Και το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι θεράποντες της υγείας είναι να έχουν επιχειροποιημένη αυτή τη γνώση. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας κατακλυσμός από δραστηριότητες που παρέχουν την πληροφορία. Μέσα σε αυτή εντάσσεται και η σημερινή. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ενημέρωση. Ταυτόχρονα δημιουργεί όμως και ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δημιουργεί το πρόβλημα της διήθησης και της επιλογής της πληροφορίας. Το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο στον ιατρικό χώρο, είναι και στις γενικότερες στις επιστήμες. Και αυτό υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, όχι πάντα αποτελεσματικές, που να το αντιμετωπίσουν. Έρχονται δηλαδή εκατοντάδες, χιλιάδες πληροφορίες. Αυτό είναι το καλό, το σύν της ιστορίας. Το πρόβλημα είναι όμως πόσες από αυτές πραγματικά έχουν και την αξιοπιστία και την εγκυρότητα που οφείλουν να έχουν ως τέτοιες. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ εκτιμώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρουσίαση των θεμάτων, διότι θα καταθέσουν την ψηφίδα τους στο τωρινό γίγνεσθε της ιατρικής και βεβαίως η διήθηση είναι και ατομική ευθύνη αλλά και των συλλογικών οργάνων της ιατρικής επιστήμης. Επειδή είμαστε στην Αχαΐα, θέλω να διαπορευθώ σαφώς από την συνάδελφο που προλάλησε. Έχουμε ένα ιατρικό σέρβις, το οποίο πραγματικά οφείλει να μας κάνει υπερήφανος. Έχουμε μια τριτοβάθμια περίθαλψη, η οποία καλύπτεται από τα 2 νοσοκομεία Κορμού, τον Άγιο Ανδρέα και το Ρίο. Έχουμε δευτεροβάθμια περίθαλψη, που καλύπτεται από τα υπόλοιπα. Και έχουμε και ένα δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο έχει αναπτυχθεί και οφείλει να αναπτυχθεί περισσότερο. Συμφωνούμε για τα προβλήματα. Συμφωνούμε για τις ελλείψεις. Συμφωνούμε για την υποστελέχωση. Και με αφορμή αυτό θα καλέσω και την τωρινή κυβέρνηση να προχωρήσει τις 940 προσλήψεις γιατρών που είχαν εξαγγελθεί την περασμένη άνοιξη
και εμείς θα το χειροκροτήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο να το διαπιστώνουμε, είναι να κάνουμε και πράξη κάποια πράγματα. Τελειώνοντας, επειδή έχω υπάρξει έως πριν ένα μήνα μάχημος γιατρός πρώτης γραμμής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, θα καλέσω τον καθέναν να κάνει ένα τεστ και στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Να πάει να πάρει ένα εξτήριο ενός οποιοδήποτε τυχαίου ασθενούς. Από οποιοδήποτε κλινική που νοσηλεύτηκε σε αυτά τα δύο νοσοκομεία. Και να το διαβάσει. Θα παρατηρήσει ότι ο έλεγχος που έγινε, η θεραπεία που δόθηκε, οι οδηγίες που πήρε ο ασθενής βγαίνοντας, είναι στο επίπεδο των καλύτερων νοσοκομείων του κόσμου. Και αυτό για τον τυχαίο ασθενή. Σας προκαλώ αυτό τον καθένα, θα δοθεί ευκαιρία, φοβάμαι δυστυχώς, να το κάνετε αυτό. Γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι. Βεβαίως, το ότι μπορεί αντί να γίνει αυτό στις 7 μέρες να γίνει στις 15 και να ταλαιπωρηθεί με μια παράταση της διάρκειας. Αντί να χρειαστεί να γίνει εκεί επί τόπου που είναι, μπορεί να χρειαστεί και να μετακινηθεί από το ένα νοσοκομείο στο άλλο να γίνει. Μπορεί, εκεί είναι οι αδυναμίες μας. Όμως, στο τέλος, το τελικό προϊόν είναι εξαιρετικό και να έχουμε εμπιστοσύνη στη δημόσια, στο δημόσιο σύστημα υγείας και στους δημόσιους φορείς της υγείας. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι βέβαιος γι' αυτή. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρκου. Στα πλαίσια των χαιρετισμών των πολιτικών κομμάτων και με βάση και την έως τώρα ανταπόκριση, έχουμε τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας ο μέχρι πρόσφατα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος. Παρακαλώ, κύριε Γιαννόπουλε, στο βήμα για το χαιρετισμό σας. Καλή σας μέρα. Εκ μέρους και του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και του τομεάρχη του Ανδρέα του Ξανθού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αφιερώσω τα λεπτά της παρέμβασής μου όχι σε γενικά ζητήματα που αφορούν στις αντιπαραθέσεις και το διάλογο που γίνεται στη δημόσια σφαίρα αυτό το διάστημα, αλλά να την έχω προσαρμοσμένη στις θεματικές ενότητες της εκδήλωσης και κυρίως την πρώτη. Θα κάνω μόνο δύο γενικές αναφορές. Η πρώτη έχει σχέση με τη διαπίστωση ότι η αναβάθμιση κάθε συστήματος υγείας και ειδικά στη χώρα μας με την οργανική ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων τάσεων κλπ. Κλπ. Που θα υποθούν σήμερα απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση. Και δεν μπορεί δηλαδή να γίνει χωρίς επαρκή χρηματοδότηση. Και είναι σαφές ότι η χώρα μας θα πρέπει να καλύψει ένα μεγάλο έλλειμμα σε σχέση με αυτό, προσεγγίζοντας το μέσο όρο δημόσιας υγειονομικής δαπάνης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ένα ρυθμό ο οποίος έχει αποτυπωθεί προκειμένου να προσεγγιστεί αυτός ο στόχος στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και έχει να κάνει με την ισόπωση, με την ίδια αναλογία αύξησης της δημόσιας δαπάνης με αυτή του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. Η δεύτερη γενική αναφορά που θέλω να κάνω και σχετίζεται για τη μόνιμη παράμετρο που αφορά τις εκδηλώσεις του Συμβούλου, δηλαδή την ανάπτυξη, είναι ότι η χώρα μας έχει υπογράψει και συμμετέχει ενεργά στη δράση του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης του 2030, που ένας από αυτούς είναι η υγεία για όλους, κανείς δεν μένει πίσω. Δηλαδή, η άρση των ανισοτήτων στην υγεία, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, θεωρείται από τον ΟΗΕ και συμφωνεί και η χώρα μας ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βέβαια, εκτός από το στόχο της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας,
που έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά την κάλυψη ανασφάλιστων και όσον αφορά την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και της στελέχωσης του συστήματος, βασικές παράμετροι, καθοριστικές παράμετροι, πέραν των μέτρων που θα άρουν τα εμπόδια στην πρόσβαση, είναι η αναβάθμιση της διοίκησης του συστήματος και η οικονομική του βιωσιμότητα. Και βέβαια, αναβάθμιση της διοίκησης του συστήματος και εξασφάλιση της οικονομικής του βιωσιμότητας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση εργαλείων όπως είναι η στοχοθεσία και οι δείκτες και η παρακολούθηση συγκεκριμένων δικτών. Ο στόχος αυτός έχει να κάνει και με τη χρήση δικτών που αφορούν τη λειτουργικότητα του συστήματος και την οικονομική του βιωσιμότητα και την αξιολόγηση της τεχνολογίας. Όπως είναι ο δείκτης κόστους αποτελεσματικότητας με βάση τα κερδισμένα έτη, ποιοτικά έτη ζωής ή τα χαμένα ποιοτικά έτη ζωής λόγω ανικανότητας κτλ. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι κάθε σχεδιασμός σήμερα για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας δεν μπορεί παρά να σχετίζεται άμεσα με αυτό που ονομάζουμε στρατηγική πληροφορία. Και η διαπίστωση αυτής της σχέσης της στρατηγικής πληροφορίας με το σχεδιασμό για την αναβάθμιση των συστημάτων υγείας μας μεταφέρει βέβαια στον κόσμο των μεγάλων ή μαζικών δεδομένων και στη συζήτηση για το ρόλο τους στη χρήση στο πεδίο της υγείας. Με βάση την ισχύουσα κατάσταση σήμερα, 5 είναι υπάρχουσες ή εν δυνάμει πηγές πληροφοριών που η ανάλυση και επεξεργασία τους μπορεί να αξιοποιηθεί για την άντληση συμπερασμάτων και τη χάραξη πολιτικής, είτε αυτή αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, είτε στη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, είναι το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που πέρα από την καθοριστική του αξία στην άντληση πληροφοριών που αφορούν σε κάθε πλευρά επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και της τρέχουσας ιατρικής πρακτικής, αποτελεί και τη βάση της διαλειτουργικότητάς του με άλλα συστήματα και εφαρμογές όπως είναι ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος, τα Μητρώ ασθενών και το δίκτυο ιατρικής ακριβίας. Τέλος είναι και το BI που αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή δεδομένων για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Όσο αφορά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι προσπάθειες αναβάθμισης του που δρομολογήθηκαν τα χρόνια που είχαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης αφορούσαν την ενσωμάτωση ενός μεγάλου αριθμού θεραπευτικών πρωτοκόλων, περίπου 60, καθώς και κανόνων παραπομπής για διαγνωστικές εξετάσεις. Στην αναμόρφωσή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζει τη λογική ότι ο ασθενής θα πηγαίνει στο γιατρό για να του γράψει φάρμακα ή εξετάσεις, μόνο όταν πρέπει να πάει και για να εκτιμηθεί κλινικά. Και την επέκτασή του στα νοσοκομεία για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, κάτι το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Ο ατομικός φάκελος νομοθετήθηκε ταυτόχρονα με την αναβάθμιση, με τις ρυθμίσεις για την αναβάθμιση πρωτοβάθμιας και της τόμη και βέβαια ολοκληρώθηκε ένα πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων με τον νόμο 4600 που αφορούσαν κάποιες στη συμβατότητά του με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν έτυχε ακόμα γενικευμένης εφαρμογής, καθώς δεν πρόλαβε να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση που θα έπρεπε να συμπεριλάβει κάποιες οριακές τροποποιήσεις που θα αφορούσαν στην παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, στη διαλειτουργικότητά του με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα Μητρώα, τον ατομικό φάκελο των νοσοκομείων κτλ. Καθώς επίσης και η επιβεβαίωση, τεχνική δηλαδή εξασφάλιση, της επιβεβαίωσης αυτοπρόσωπης παρουσίας του ασθενή όταν ο γιατρός καταχωρεί, αντλεί ή μεταβιβάζει δεδομένα. Τα δίκτυα ιατρικής ακριβίας που προέκυψαν μέσω προγραμματικών συμφωνιών του Υπουργείου Παιδείας, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με το Υπουργείο Υγείας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την ιατρική στη χώρα μας, μια εποχή που δημιουργούνται νέα πρότυπα ιατρικής πρακτικής, σύμφωνα με τα οποία αποφάσεις
είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ασθενών. Χαρακτηριστικά που διαπιστώνονται με τη βοήθεια γονιδιακών μοριακών ελέγχων. Αυτό που λέμε δηλαδή εξατομικευμένη ιατρική. Μιλώντας λοιπόν γι' αυτό, εννοούμε ένα νέο τρόπο προσέγγισης των νοσημάτων, σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να ομαδοποιούμε τους ασθενείς με βάση προδιάθεση, πρόγνωση και πιθανότητα ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες θεραπείες. Πρόκειται με άλλα λόγια για ένα νέο τρόπο να καταλάβουμε την νόσο. Τα δύο πρώτα δίκτυα που ξεκίνησαν επί των ημερών μας αφορούσαν την ογκολογία. Μάλιστα, με εγκύκλειό μας, οι μονάδες θα διενεργούσαν δωρεάν γονιδιακούς ελέγχους σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς και στα σπάνια καρδιολογικά νοσήματα που ευθύνονται για ευνίδιους θανάτους. Μετά την άστοχη, κατά την άποψή μας, υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Παιδείας που ήταν, μένει να αποδειχτεί κατά πόσο το μέλλον των δικτύων είναι βέβαιο και εξασφαλισμένο ως προς την ανάπτυξή τους και τη βιωσιμότητά τους. Θα ξεπεράσω, για να μην φάω άλλο χρόνο, τα μητρώα ασθενών, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την άσκηση πολιτικής. Θα πω μόνο ότι τα μητρώα ασθενών είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων. Και βέβαια τα πρώτα βήματα έγιναν στη χώρα μας, όπως με τις επιτροπές αξιολόγησης και διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων και βέβαια ως προθάλαμος και για το επόμενο στάδιο που πρέπει να είναι ο Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, με τη σύνταξή του να έχει ολοκληρωθεί ήδη πριν τις εκλογές της 7 του Ιούλη. Επίσης, υπήρχαν πολλά στοιχεία, υπήρχε μια συγκεκριμένη μεθόδευση και υλοποίηση αναμόρφωσης των δεδομένων που καταχωρούνται στο BI, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης της λειτουργικότητας των νοσοκομείων. Και μια κουβέντα να πω για τις κλινικές μελέτες. Με πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες και συνεργασία και με τον ΕΟΦ, βελτιώσαμε το πλαίσιο διεξαγωγής των παρεμβατικών, μη παρεμβατικών, αλλά και των μη εμπορικών μελετών. Και πιστεύουμε ότι με τις πρωτοβουλίες αυτές, που οδηγούν στην εξυγχρονισμό και την εξυγείας του πλαισίου για τις κλινικές μελέτες, θα μπορέσουν να προσελκυθούν κονδύλια για την κλινική έρευνα στη χώρα μας, που είναι και αυτό έχει μια έντονη αναπτυξιακή διάσταση, που σήμερα βρίσκεται σε θέση ουραγού στην προσέλκυση κονδυλίων, με παρά το πολύ αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει. Αξιότιμοι διοργανωτές και προσκεκλημένοι, προσπάθησα να είμαι κοντά στο πνεύμα της εκδήλωσης, προσπάθησα να περιγράψω πολύ σύντομα όλες τις προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής μας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Πιστεύω πως παρά τις όποιες αδυναμίες ή ολιγορίες, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, καλύψαμε σε σημαντικό βαθμό διαχρονικά ελλείμματα και επιτρέψτε μου να διακινδυνεύσω τον ισχυρισμό ότι η συνέχιση των προσπαθειών πάνω στις κατευθύνσεις που ήδη έχουν τεθεί είναι μονόδρομος. Θα έλεγα δηλαδή ότι καλό είναι να μην γυρίσουμε σελίδα, αλλά να γεμίσουμε τις σελίδες που έχουν αρχίσει να γράφονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Γιαννόπουλο. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δαβούλας Χρήστος. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές του 7ου Φόρουμ Υγείας για την πρόσκληση και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι δύο άξονες αυτοί που προβάλλει και το συνέδριο, δηλαδή είναι στάσεις από τη μία και από την άλλη, το θέμα του εθελοντισμού και της πρόληψης, αποτελούν και για μας
δύο πολύ σημαντικούς, το πούμε, τομείς. Όσον αφορά τις νέες τάσεις στην υγεία, αναφέρθηκαν και τους προλαλήσαντες, τον κύριο Γιαννόπουλο, την κυρία Μαστοράκου, διάφορα καινούργια εφόδια τα οποία προτάσσονται και αποτελούν όντως τεράστια επιτεύγματα στον τομέα της υγείας. Μιλάμε για στοχευμένες θεραπείες, μιλάμε για χαρτογράφηση του γονιδιώματος, ανοσοθεραπείες, στην οποία μπορούμε να μειώσουμε τις παρενέργειες στοχεύοντας συγκεκριμένο ασθενή. Μιλάμε για μοριακό έλεγχο και πρώιμη διάγνωση, αλλά και στον τομέα των επεμβατικών, με τον τομέα της ρομποτικής, όπως και την επεμβατική ακτινολογία, επεμβατική καρδιολογία, που έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τις επιλογές, τη θνητότητα διαφόρων παθήσεων με τον ελάχιστο παρεμβατισμό. Το κύριο ζήτημα για μας είναι αν αυτά τα όπλα στη φαρέτρα αποτελούν όντως όπλα για τους εργαζόμενους, αν μπορούν να φτάσουν σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, τον εθελοντισμό και την πρόληψη, ο εθελοντισμός αποτελεί στην ουσία, όπως λέει και η λέξη και η τιμολογία της, μια εθελούσια, πώς το πούμε, και χωρίς καταναγκασμό ατομική συμβολή, που δεν αποσκοπεί και σε κάποιο κέρδος. Ωστόσο, το κύριο ζήτημα είναι το πώς αξιοποιείται από τις αστικές κυβερνήσεις, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά και των υπόλοιπων αστικών χωρών, με ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το αν δηλαδή χρησιμοποιείται προς την προοδευτική μεριά του εθελοντισμού, δηλαδή την άνοδο της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των όρων εργασίας, και όχι σαν απλήρωτη εργασία για να καλύψει τα κενά όπου το κράτος δεν μπόρεσε να καλύψει με δική του μέρημνα, λόγω του ότι αποτελεί κόστος. Π.χ. στον τομέα της πρόληψης. Και σαν γιατρός προσωπικά, οφείλω να αντιμετωπίσω αυτό που βλέπω απέναντί μου, όχι ως ασθενή μόνο, αλλά και σαν ολότητα. Δηλαδή, το πώς έφτασε να νοσήσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τις κοινωνικές συνθήκες, δηλαδή τις συνθήκες διαβίωσης, εργασίας. Βλέπουμε τώρα ότι στην περίοδο της κρίσης έχουν αυξηθεί, για παράδειγμα, τα ψυχικά νοσήματα. Επίσης, έχουμε επαγγελματικές ασθένειες. Κάθε χρόνο 400 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Κάθε μέρα 22 εργαζόμενοι τραυματίζονται και κάθε 4 μέρες έχουμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Λόγω έλλειψης παραμέτρων πρόληψης στο χώρο εργασίας, το οποίο αποτελεί κόστος προφανώς για τους μεγάλους, ας το πούμε, επιχειρηματικούς ομίλους που λιμένονται αυτό το χώρο. Και απ' την άλλη, αποτελεί ένα μεγάλο κόστος για το αστικό κράτος στο τομέα της πρόληψης. Το οποίο, ωστόσο, συμφωνούμε όλοι και οι προλαλήσαντες και από την Δημοκρατία και οι προηγούμενοι φορείς και από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι προφανώς η υποχρηματοδότηση είναι το κύριο πρόβλημα. Η υποχρηματοδότηση, ωστόσο, έχει συγκεκριμένους αίτιους, συγκεκριμένα αίτια. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, για παράδειγμα, τους μνημονιακούς προϋπολογισμούς. Κάθε χρόνο έχουμε μείωση του προϋπολογισμού για την υγεία, για την πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπότε πιστεύω ότι η διαχωριστική γραμμή όλων μας είναι αυτή. Στο ποιος είναι αυτός τον οποίο πρέπει να αντιπαρέλθουμε. Όσον αφορά τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την υγεία και την πρότασή του όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη, δεν μπορεί παρά να πάμε πίσω από την βασική ουσιαστικά θέση, η οποία είναι να έχουμε ένα κρατικό σύστημα υγείας με το οποίο θα είναι κεντρικά ανοίξει ένα κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, γιατί όταν έχουμε ένα σχεδιασμό της οικονομίας και της υγείας ειδικότερα, ο οποίος θα σχεδιάζεται με βάση το κέρδος, δηλαδή στη λογική του προϋπολογισμού, των ματωμένων πλεονασμάτων, γιατί όταν σου λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό, συγκεκριμένο κονδύλι του ΑΕΠ, όπως προαναφέρθηκε, προφανώς όταν είσαι σε αυτή τη λογική και υπέρογος αυτής της λογικής, θα αναγκαστείς να εξυπηρετείς συγκεκριμένη λογική και να σκεφτείς το τι λιγότερο θα χάσεις. Άρα λοιπόν, οι νέες τάσεις αυτές που είπαμε και πριν και που θα αναφερθούν στη συνέχεια, δεν θα μπορέσουν να αποτελέσουν όπλο στη φαρέτρα των εργαζόμενων. Και αυτό φαίνεται και από τους δείκτες με το βιωτικό επίπεδο. Και το σήμερα ερχόμαστε να ζητήσουμε, αν είναι ουτοπικό, ας το πούμε, όλες αυτές οι συναισθάσεις να μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα. Λοιπόν, αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός δεν μπορεί παρά να εξασφαλίζει όλες οι σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, μόνιμη σταθερή δουλειά, σταθερή εργασία. Και άλλο ένα παράδειγμα μου ήρθε τώρα, για παράδειγμα, τα κυλιόμενα ωράρια των εργαζόμενων, ενεργεία, για παράδειγμα, και η νυχτερινή εργασία. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με καρδιακά συμβάματα, αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή, οι συνθήκες είναι αυτές που οδηγούν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να εξασφαλίζει, εκτός από τις συνθήκες εργασίας, να αξιοποιήσει την κοινωνικοποιημένη βιομηχανία έρευνας, με κρατική έρευνα και όχι καθοδηγούμενη από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν άξονα το κέρδος.
παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων, που προφανώς δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη προφανώς ότι θα υπάρχει και μια διακρατική συνεργασία και μεγάλες επιχειρήσεις που διασύρουν στον χώρο του εξωτερικού, αλλά με έλεγχο κρατικό όσον αφορά ώστε να μπορείς να αντιμετωπίζεις και να αντιπαρέρχεσαι παράγοντες όπως η διαφθορά. Δεν μπορεί να μην αναπτύσσει την έρευνα στην ιατρική, τη βιοιατρική, την τεχνολογία, καθώς και η έρευνα χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς, κατά κύριο λόγο. Θα χρηματοδοτήσει άραγε ένας ιδιωτικός φορέας μια έρευνα στην οποία δεν θα έχει κάποιο κέρδος από το αποτέλεσμά της? Ένα ρητορικό ερώτημα. Εν συνεχεία, όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρότασή μας είναι πανελλαδική ανάπτυξη κρατικών κέντρων υγείας και αποκεντρωμένων ιατρίων σε όλους τους Δήμους, τα οποία θα διαθέτουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, ψυχικής υγείας, προγενετικού ελέγχου, δημόσιας υγείας, που θα έχουν σύγχρονο ιατρομηχανικό εξοπλισμό και θα διασφαλίζουν την καταγραφή καταρχάς, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να χρειάζεται καταγραφή με πληθυσμιακά δεδομένα, επιδημιολογικά δεδομένα. Είχαμε και στην περιοχή μας πέρσι, για παράδειγμα, πρόπερσι κυρίως, είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρούχια πάνω περιστατικά ελληνοσίας, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και απόρρια της μειωμένης πρόληψης, των ψεκασμών κτλ. Οπότε βλέπουμε πως έχει και έναν αντίκτυπο η κοινωνική πολιτική στις ασθένειες. Θα απαιτεί συστηματική και εξειδικευμένη παρακολούθηση εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων, εγγύων στα σχολεία, μιας και όπως είπαμε πριν για τους ανασφάλιστους. Τα κονδύλια της ανασφάλισης τους, αν τα υπολογίσουμε για το αριθμό των ανασφάλιστων, περίπου είναι γύρω στα 67 ευρώ τη μέρα. Ουσιαστικά, το 67 ευρώ ανά άτομο, το οποίο καθέτος, το οποίο ουσιαστικά καλύπτει μόνο τους εμβολιασμούς, τους βασικούς για πνευμονιόκο, για παράδειγμα, το χρονικό διάστημα, ανάλογα και τα στοιχεία, αν τα υπολογίσουμε για τον αριθμό των ανασφάλιστων. Και προφανώς, πλάι σε αυτό την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα στέκεται και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια, αλλά σαν κύριο άξονα, δεν μπορεί να είναι αποκεντρωμένο από ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις παράγοντες πρόληψης που όπως προείπα. Αλλά όπως αυτό που είναι και επίσης διαχωριστική γραμμή είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ότι έχει επίκεντρο, στο πούμε, η σημερινή περίθαλψη τον άνθρωπο, όταν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Άρα, στην ουσία, είμαστε στη λογική το κέρδος πάνω τον άνθρωπο. Το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με μια κοινωνικοποίηση όλης της παραγωγικής διαδικασίας και ένα κεντρικό σχεδιασμό της υγειονομικής περίθαλψης. Καλή συνέχεια στη συζήτηση σήμερα. Και το λόγο έχουν οι επόμενοι ομιλητές. Ευχαριστούμε, κύριε Δαβούλα. Να καλέσουμε τώρα στο βήμα τον νέο αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τον κύριο Χαράλα Μπονάνο. Μέσα στις αρμοδιότητες τους είναι και ο χώρος της υγείας. Να ευχηθούμε και στον ίδιο καλό έργο. Πρώτα απ' όλα να το συνηθίσω, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Μετά από 11 χρόνια, νέα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης, δεν είναι και εύκολο να το συνηθίζεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να αποδώσω τα εύσημα στο πάνελ. Διότι υπάρχουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι με τη διαδρομή τους έχουν τιμήσει τον ελεύθερο χρόνο τους να ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα. Και εγώ αυτό στη ζωή μου έχω μάθει να το ξεχωρίζω και να το τιμώ. Που σημαίνει ότι και η Άννα Μαστοράκου, η οποία έχει πετύχει αρκετές νίκες και έχει χάσει αρκετές εργατόρες να ασχολείται με το συνδικαλισμό, και η κυρία Παπαδοπούλου, με την οποία έχουμε συνεργαστεί και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, για να δούμε πώς τα εμπόδια που μας έχει βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος θα τα ξεπεράσουμε. Πολλές φορές, με την καλή έννοια το λέω, τα εμπόδια του ελέγχου τα οποία χρειάζονται. Και ο κύριος Γιαλένιος, ο οποίος συνεχίζει, επιμένει σε ένα φόρουμ να μαζεύει κόσμο και φέτος έχει πετύχει κάτι ξεχωριστό. Επιμένει λοιπόν στο να αναδεικνύει τα ζητήματα στον χώρο της υγείας, τα οποία είναι πολύπλοκα, είναι σημαντικά και δεν έχουν και εύκολη λύση. Όμως, δεν είναι ο χώρος, και είμαι από αυτούς που βρίσκονται σε αυτή τη μεριά, και επειδή μέχρι πριν 10 μέρες ήμουνα στον πάγκο, δεν ήμουνα μάχημος δηλαδή, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεν ήμουνα από αυτούς τους θεωρητικούς μέχρι πριν 10 μέρες, δεν μπορώ, δεν είμαι ο μικρόψυχος, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην αίθουσα, όπως ο κύριος Μάρκου, όπως ο κύριος Γιαννόπουλος, όπως ο κύριος Ερεμέτης που βλέπω, όπως ο κύριος Γεωργακόπουλος ή ο Θόδωρος ο Τουλγαρίδης από τη μεριά του Δήμου, έχουν αφιερώσει και έχουν καταθέσει στο χώρο της υγείας ό,τι τέλος πάντων έχουν στο σχεδιασμό τους ή ό,τι είχαν σκεφτεί, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι είχαν κάνει ένα βήμα
να στηρίξουν τη δημόσια τουλάχιστον περίθαλψη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πετύχαμε. Δεν σημαίνει ότι μπορώ από αυτό το βήμα το δημόσιο να ωρεοποιήσω την κατάσταση. Πρέπει όμως να αναγνωρίσω ότι προσπαθήσανε. Και φυσικά επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και εμείς που θα αναλάβουμε θέση ευθύνης θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. Ποια είναι όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή που βιώνουμε στο χώρο, και αυτό είναι το σημαντικό ίσως, διότι ό,τι και να λέμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα, υπάρχει ο ασθενής, υπάρχει ο χρήστης των υπηρεσιών της υγείας, ο οποίος θα μας διαψεύσει ό,τι και εμείς να πούμε. Και όπως αν θέλουμε να παρουσιάσουμε με διαφορετική παραμορφωτική εικόνα τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί, ακούστε, εμείς μπορούμε να συζητάμε εδώ και να συζητάμε επί ώρες. Κάποιοι όμως συμπολίτες μας αυτή την ώρα θα περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία του εφημερεύοντος νοσοκομείου πάνω από 5,5 ώρες και δυστυχώς πολλοί από αυτούς θα ζητάνε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και χρόνια. Γιατί αν πάτε στο πρώτο φόρουμ υγείας το 2011, κύριε Γιαλένιο, τα λέω καλά, και πάρετε, γιατί έκανα έτσι μια αναδρομή της καταστάσης και της καταθέσεις της δημόσιας που έχουμε κάνει, θα δείτε ότι τα προβλήματα έχουν μια περίεργη ιδιότητα. Να παραμένουν σταθερά και επίμονα. Και δυστυχώς την πλειονότητά τους να είναι τα ίδια. Τα ίδια, τα ίδια. Δηλαδή, αναμονή, τεράστια. Έθιξε η κυρία Αλεξοπούλου ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο οι οργανώσεις πλέον πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους, και σε αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα είμαι όσο το δυνατόν στο ύφος μου λίγο έντονος, το θέμα των συμπεριφορών. Πρόσφατα είχαμε με την κυρία Αλεξοπούλου, βουλευτήνα ίδια, από συγγενικό της πρόσωπο, μια άσχημη συμπεριφορά η οποία αμαύρωνε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κυρία Μαστοράκου, έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά, πολλή συνεργασία σε αυτό το θέμα. Διότι δεν είναι δυνατόν μια μικρή μειοψηφία, εντάξει, ας το πω έτσι, κομψά, να ταλαιπωρεί κόσμο, να ταλαιπωρεί ασθενείς, να έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν προσομοιάζει με το λειτουργό της υγείας. Και το κυριότερο, αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είσαστε λειτουργοί στον χώρο της υγείας, να διώχνει τα νέα παιδιά. Γιατί, προσέχτε, εάν οι γη μου αυτή τη στιγμή είναι στην Αγγλία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία στους Άγγλους ασθενείς και πολλοί άλλοι συνάδελφοί τους, παιδιά τα οποία βγήκανε αριστούχοι από την ιατρική σχολή, ενώ όλοι αυτοί που βγήκαν, όλοι που πέτυχαν από τις εξετάσεις των ελληνικών πανεπιστημίων, δεν έφυγαν γιατί αναζητούσανε καλύτερο χρήμα. Έφυγαν γιατί αναζητούσαν την αξιοπρέπεια. Τη χαμένη αξιοπρέπεια του ειδικευόμενου γιατρού μέσα στα νοσοκομεία και τη χαμένη αξιοπρέπεια των λειτουργών που βλέπουν παραπάνω ότι δεν παίρνουν τα διδάγματα που θα έπρεπε να παίρνουν. Απέχουμε πολύ από τον όρκο του Ιπποκράτη, για κάποιους εννοώ. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο, το οποίο πληγώνει τα συστήματα υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το φόρουμ είναι μία όσμωση που γίνεται, μία σύναξη του επιστημονικού κόσμου, των λειτουργών της υγείας και των χρηστών της υπηρεσιών υγείας των οργανώσεων. Εσείς των οργανώσεων, κυρία Παπαξανθάκη, κυρία, βλέπω εκεί πέρα αρκετούς, θα πρέπει να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας πλέον. Δηλαδή, φοβάμαι ότι έχω μεταβάλει θέση. Κάποτε έλεγα, εντάξει, τι θέλουν αυτές οι οργανώσεις τώρα, εμπόδιο στα πόδια μας, τι ζητάνε. Όμως ήρθε η ώρα να έχετε παρεμβατικό ρόλο στο χώρο της υγείας και ζητήματα τα οποία άπτονται της ηθικής, άπτονται της συμπεριφοράς, θα πρέπει εσείς να έχετε, να το παίρνετε στα χέρια σας και να χτυπάτε τις θέσεις ευθύνης και να πιέζετε για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση που μας πληγώνει όλους εδώ στην Ελλάδα. Καινοτομία, πολλά μπορούμε να πούμε. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν ιδεολειψίες. Πιστεύω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά πιστεύω και στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Καινοτομία, λοιπόν, φοβάμαι ότι τα νεύρα του κυρίου Γεωργακόπουλου θα είναι στο όριο, γιατί ξέρει από τα ταμεία και ξέρει ότι κάθε καινοτομία, κάθε νέα τεχνολογία σημαίνει μια καινούργια επιβάρυνση
Και το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει την ψηφιοποίηση, ποιος θα πληρώσει τη ρομποτική ιατρική, όταν τα ταμεία έχουν γονατίσει. Ωραία είναι να τα λέμε εδώ πέρα, αλλά δεν αντέχει το ταμείο. Άρα, να ένας ρόλος που πρέπει να παίξει ο ιδιωτικός τομέας, να η συνεργασία, γιατί το δημόσιο δεν αντέχει όλα να τα προσφέρει, να προσφέρει μια ποιοτική περίθαλψη. Λοιπόν, με τις σκέψεις αυτές, και με συγχωρείτε και για αν κάτι το έθιξα πιο έντονα σε ύφος, θέλω να σας πω ότι σαν περιφερειακή αρχή και σαν μεταφέροντας και το χαιρετισμό του νέου περιφερειάρχη μας του Νεκτάριου Φαρμάκη, ενός νέου ανθρώπου ο οποίος προσεγγίζει τα ζητήματα και προσπαθεί με ανοιχτό πνεύμα να δώσει λύση σύμφωνα με το όραμά μας, θέλω να σας πω ότι σαν περιφερειακή αρχή που θα έχω την υπευθυνότητα της δημόσιας υγείας, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξω το δημόσιο σύστημά μας, να έχουμε παρεμβάσεις, να σταματήσει, ίσως το σημαντικότερο από όλα που θα το δείτε να ξεδιπλώνετε τις πρώτες σκέψεις που κάναμε από τον Οκτώβρη, να σταματήσει τουλάχιστον η περιοχή μας, η πόλη μας, να είναι στο μαύρο κατάλογο των περιοχών που καπνίζουν μέσα σε κλειστούς χώρους. Αυτό να το ξέρετε ότι θα είναι από τις προτεραιότητές μας. Και τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να στηρίξω ό,τι είναι καλύτερο για να μπορέσουμε να πάμε ένα κλικ παραπάνω τη δημόσια υγεία. Και φυσικά τα συμπεράσματά σας, αγαπητοί φίλοι, θα τα παρακολουθήσω ώστε να είναι χρήσιμα και να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω στην καθημερινή πολιτική πράξη, η οποία, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Μπονάνο. Και ολοκληρώνοντας χαιρετισμούς τον εκπρόσωπο του Δήμου Πατρέων, τον πρόεδρο του κοινωνικού τομέα του Δήμου, τον κύριο Τουλγαρίδη. Μέχρι να πάρει το λόγο, επειδή και για τους λόγους μετάδοσης έγινε αρκετή αναφορά στον κύριο Γεωργακόπουλο, να πούμε ότι, που είναι και παρόν, να πούμε ότι ήταν μέχρι πρόσφατα ο αντιπρόεδρος του πολύ ευαίσθητου τομέα της υγείας του ΕΟΠΗ. Καλημέρα σε όλους. Εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου της Πάτρας, ήθελα να χαιρετήσω αυτή την εκδήλωση, να ευχηθώ να έχει καλή επιτυχία, γιατί πραγματικά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και οι νέες τάσεις και η πρόληψη και ο εθελοντισμός. Το βασικό μας για μας είναι ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν και από άλλους ομιλητές, ποιος τα καρπώνεται, ποιον ωφελούν. Και δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, ότι όλα αυτά, ενώ θα έπρεπε να ήταν για τον άνθρωπο, δεν εξυπηρετούν τον άνθρωπο, δεν εξυπηρετούν την υγεία των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, αλλά εξυπηρετούν ίσως ή και με αποδείξεις, αν θέλετε, την ανάπτυξη των λίγων, των μεγάλων, των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτό το αποδεικνύουν και οι έρευνες και τις στατιστικές που βγαίνουν κατά καιρούς, όπως και πρόσφατα. Αν δούμε ότι μπορεί εμείς να μιλάμε για ανάπτυξη, μπορεί η τεχνολογία ή η επιστήμη να προχωράει, αλλά αυτά ο πολύς ο κόσμος δεν μπορεί να τα φτάσει, δεν μπορεί να τα απολαύσει. Γι' αυτό έχουμε τα εξής άσχημα, θα έλεγα, στοιχεία, όπως ότι ένας στους δύο πολίτες σήμερα στη χώρα μας δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες υγείας. Ή ότι 4 στους 10 δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες που, για να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Επίσης, τραγικό είναι ότι περνώντας τα χρόνια, και αν κρίνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως από τα πιο δύσκολα και της χώρας μας, και όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και παγκόσμια, βλέπουμε ότι οι δαπάνες ιδιωτικές συνεχώς αυξάνονται. Κάποτε το κράτος έδινε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια δημόσιες κρατικές δαπάνες, τώρα έχει πέσει σχεδόν στα 8 δισεκατομμύρια, και αυτό το έλλειμμα έρχονται να το καλύψουν οι πολίτες πληρώνοντας από την τσέπη τους. Πληρώνοντας από την τσέπη τους περίπου 5,5 δισεκατομμύρια. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί πρέπει να φτάσουμε στο διατάφτα. Ποιος τελικά ωφελείται από αυτές τις νέες τεχνολογίες? Ποιος ωφελείται από τις προσπάθειες που κάνουμε στον χώρο της υγείας? Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν είναι στο επίκεντρο, αλλά είναι στο περιθώριο. Και αυτό το βλέπουμε εμείς οι γιατροί, αλλά και οι άλλοι που κάνουν τις στατιστικές, από ότι πάνω από το 40% των συνανθρώπων μας αποφεύγει να ζητήσει ιατρική βοήθεια, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Το βλέπουμε από το ότι
και από τη πόλη μας, θα έλεγα, ότι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας πεθαίνουν, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες κλίνες σε μεθ, ας πούμε, ή σε μεν, και στην πόλη μας, αλλά και πανελλαδικά. Γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Αυτά βέβαια δεν τα λέμε μόνο εμείς, δεν είναι μόνο τις δικές μας διαπιστώσεις, ο καθένας μπορεί να τα διαπιστώσει. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς αυτά θα τα αλλάξουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση, θα πρέπει να γίνει ο αγώνας μας όλων των φορέων και των επιστημονικών και των υπολείπων φορέων που ασχολούνται με την υγεία, στο να αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζεται γενικότερα, γιατί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων, και όχι μόνο των μνημονίων, γιατί τώρα υποτίθεται είμαστε εκτός μνημονίων, αλλά δυστυχώς οι επιπτώσεις συνεχίζονται και στον χώρο της υγείας. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική και ο κόσμος, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και επηρεάζεσαι και η σωματική και η ψυχική μας υγεία επηρεάζεται. Πρέπει να έχει τη δουλειά του, πρέπει να ζει αξιοπρεπώς, πρέπει να έχει το σπίτι του, πρέπει να έχει τα απαραίτητα για να ζήσει. Και αυτά λοιπόν είναι θέμα όλων να τα διεκδικήσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή για όλους τους συμπολίτες μας, ειδικότερα για το χώρο της υγείας. Τα πράγματα νομίζω ότι ασχέτως πολιτικής αντίληψης ο καθένας τα καταλαβαίνει, αλλά για πολιτικούς λόγους ή τα αποκρύπτει ή υπηρετεί άλλους στόχους και γι' αυτό δεν τα κάνει. Είναι ξεκάθαρο για μας λοιπόν ότι θα πρέπει να, αυτό που λένε όλοι και το διαπιστώνουν, κάποτε να γίνει πραγματικότητα. Και όταν λέω το διαπιστώνουν διάφορες κυβερνήσεις και διάφορες εκπρόσωποι κομμάτων, ότι να αυξηθεί γενναία ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία, που χρόνο με το χρόνο πέφτει και μειώνεται, να καλυφθούν οι τρομακτικές ελλείψεις σε προσωπικό, υγειονομικό και λοιπό προσωπικό και ιατρικό βέβαια, γιατί πολλές υποσχέσεις έχουμε ακούσει και την προηγούμενη κυβέρνηση και από τις παλιότερες και αρχίζουμε και ακούμε και από τη σημερινή για προσλήψεις και τα λοιπά. Είχαμε ακούσει παλιότερα για 4.000 θέσεις γιατρών, είχαμε ακούσει για 2.000 θέσεις γιατρών, τώρα έχουν μείνει 900 περίπου θέσεις γιατρών και να δούμε και αυτό πότε θα υλοποιηθεί, που και αυτό είναι πολύ λίγο στις τρομακτικές ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό δυναμικό και υγειονομικό δυναμικό. Και βεβαίως να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία μας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου ηρίστο εν παρόδο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οι διαπιστώσεις και οι στατιστικές λένε ότι σήμερα το 80% του πληθυσμού πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και όταν δεν έχει δεν πάει, και το αποτέλεσμα είναι, και αυτό που αναφέρθηκε από άλλους το λέω και εγώ, ότι αυξάνονται και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αυξάνονται και τα ψυχικά νοσήματα, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Εμείς σαν Δήμος, και όσο μπορούμε να παρέμβουμε, θα είμαστε κοντά στις διεκδικήσεις και των εργαζομένων και των φορέων για όλα αυτά, δηλαδή για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης, για μόνιμο προσωπικό, νέες προσλήψεις, μονιμοποιήσεις όλων των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, εξοπλισμό, υλικοτεχνική υποδομή, όλα αυτά που απαιτείται σήμερα για να ορθοποδήσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα είμαστε κοντά σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις, αλλά δεν σταματούμε εκεί. Όσον αφορά τον Δήμο, προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις μας να ανακουφίσουμε λίγο, θα έλεγα, την κοινωνική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συνδημότες μας. Για παράδειγμα, σε αυτό αποσκοπούν και οι δράσεις που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και θέλουμε να συνεχίσουμε. Αν δούμε όσον αφορά άπορους ή αδύναμα οικονομικά συνανθρώπους μας, μην ξεχνάμε ότι στο ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 15.000 στην Πάτρα και πολλές χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι στη πόλη μας πάνω από 35.000 είναι οι άνεργοι, ή ότι τα παιδιά που οικονομικά αδύναμων οικογενειών που δίνουμε κάποια τρόφιμα στο σχολείο με δική μας πρωτοβουλία, χωρίς καμία άλλη επιχορήγηση, αγγίζουν τα 1.500. Και όλα αυτά εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο που έχουμε σήμερα να τα βοηθήσουμε και μέσω του κοινωνικού παντοπολίου και μέσω των συστητίων των δομών σύστησης που έχουμε και το λογικά φροντιστήρια, τις κατασκηνώσεις κτλ. Να κλείσω και εδώ και να πω ότι για να λυθούν πρέπει να πάρουμε θέση. Για να λυθούν τα προβλήματα πρέπει να πάρουμε θέση και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στη θέση ότι η ανάπτυξη που θα υπηρετεί, που θα στοχεύσουμε, πρέπει να είναι
υπέρ των πολλών, δηλαδή να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολλών και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Νομίζω αν όλοι ενωθούμε σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση και στον χώρο της υγείας. Καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις, στην εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τουλιαρίδη. Ολοκληρώσαμε τους χαιρετισμούς, δώσαμε αρκετό χώρο σε αυτό το πρώτο μέρος, γιατί θεωρούμε ότι και τα δύο θέματα, όπως ακουστήκαν κιόλας, που μας απασχολούν σήμερα, έχουν άμεση σχέση με την πολιτική και, όπως είπα και στην αρχή, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά τους, όπως και προτεραιότητά τους να αποτελέσουν αυτά τα θέματα, όπως και προτεραιότητα στην κοινωνία. Πολύ γρήγορα και για λόγους χρόνου, θα προχωρήσουμε στην πρώτη ενότητα για τις νέες τάσεις στην υγεία. Παρακαλώ την κυρία Ριζογιάννη, που θα συντονίσει τη δημοσιογράφο το πάνελ αυτό.